Θα ήθελα πριν πω οτιδήποτε άλλο να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο στους εκπροσώπους της Πνευματικής Συντροφιάς Λεμεσού που έφεραν σε πέρα στο δύσκολο έργο της διοργάνωσης ενός διαγωνισμού με πολλές κατηγορίες και με συμμετοχές από δύο χώρες, καθώς και για την άλλη διοργάνωση της Αποψινής Βραδιάς. Είναι η πρώτη φορά που επισκέφτομαι την Κύπρο και δεν θα μπορούσα να σκεφτώ καλύτερη αφορμή. Για όλους εμάς που γράφουμε, μια τέτοια βράβευση είναι ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη. Είναι το έξτρα κίνητρο που ψάχνουμε για να συνεχίσουμε την προσπάθεια. Είναι δύσκολη η συγγραφή, ξέρετε. Είναι όμορφη πολύ, αλλά είναι δύσκολη. Είτε πρόκειται για μυθιστόρημα, είτε πρόκειται για το πιο μικρό διήγημα. Υπάρχουν στιγμές που δυσκολεύεσαι να αποτυπώσεις τη σκέψη στο χαρτί, που αδυνατείς να γράψεις με ρυθμό, που υδρώνεις, που ξεφυσάς. Ευτυχώς και ένα βούλο του μυαλού κρατάει για λίγο. Και το ταξίδι ξεκινά και οι σταθμοί προστίθεται συνεχώς και τότε όλα μοιάζουν μαγικά. Ο χρόνος αρχίζει κάθε φορά από το μηδέν και συγκολλάει στιγμές, καλές και κακές. Στο τέλος υπερισχύουν πάντα οι πρώτες, ενώνονται μεταξύ τους διαρκώς μέχρι να δημιουργηθεί ένα ιδιότυπο ουράνιο τόξο. Λένε πως στις άκρες του ουράνιου τόξου υπάρχουν αμύθιτοι θησαυροί. Για μένα η μία του άκρη απόψε βρίσκεται σίγουρα εδώ, στην όμορφη Λεμεσό και σας ευχαριστώ πολύ για αυτό.